Εν μέσω ενό θολού καθεστώτο αρχίζει την 1η Ιουνίου η Ναυαγοζωστική Περίοδο με την ευθύνη των διαγωνισμών να έχει εκχωρηθεί στην κτηματική υπηρεσία, αλλά με πολλού Δήμου τη χώρα να έχουν ήδη βγάλει στον αέρα τις θέσεις ώστε οι οργανωμένε ακτέ του να είναι ταυτόχρονα και ασφαλείς. Από εκεί πέρα αντιλαμβάνεται κανεί ότι με τη νέα ΑΚΙΑ, όπου πλέον η κτηματική υπηρεσία έχει αναλάβει και να μισθώνει τι παραλίε και να βάζει τι προποθέσει τη εκμίσωση τη παραλία, έχει αφήσει διάφορα παραθυνάκια προκειμένου οι επιχειρηματίε να βάζουν πύργο. Και αν ο επιχειρηματία δεν βάζει πύργο, αυτή η ευθύνη μετακυλίεται στον Δήμο και ούτω καθεξή. Οι Δήμοι οργανώνονται θέτοντα σε προτεραιότητα τι πολυσύχναστε παραλίε Φέτο το κεντρικό κράτο ενέκρινε πίστοση για την απαγωσοστική κάλυψη των παραλιών με τα ποσά να διαφοροποιούνται από Δήμο σε Δήμο, όμω εξακολουθούν να είναι περιορισμένα σε σχέση με το δυσβάσταχτο κόστο. Παρότι οφείλω να πω ότι φέτο τουλάχιστον για το δικό μα Δήμο ήταν αυξημένο το ποσό, δεν πάβει να είναι κάτω του 50% η επιχορήγηση που πήραμε και φέτο η αυξημένη δηλαδή από το συνολικό ποσό του προπολογισμού του διαγωνισμού που είναι αυτή στον αέρα. Δήμοι και στην Κρήτη έχουν ήδη προκήρυξει διαγωνισμού για την κάλυψη των ναυαγοσσωστικών πύργων με ίδιου πόρου και προκειμένου την 1η Ιουνίου οι ναυαγοσώστε να βρίσκονται στι θέσει του. Μόνο ο Δήμο Πλατανιά διαθέτει από τα ταμεία του περί της 600.000 ευρώ για συνολικά 18 πύργου. Ζητούμενο για ένα ακόμα καλοκαίρι είναι η επέκταση του ωραρίου και τη ναυαγοσσωστική περίοδου. Ξέρετε ότι το καλοκαίρι σε εμά και 7 και 8 η ώρα είναι ώρα μπάνιου. και το πρωί και 7 το πρωί μέχρι τι 10. Άρα και θα αυξηθεί το λιγότερο σε 12 ώρες η βάρδια να επεκταθεί κατά ένα μήνα, αλλά αυτό το κόστος δεν μπορεί να το πούμε στον Ιδίνη. Ο Δήμαρχος Πλατανιά ωστόσο επισημαίνει πως η απόδοση του ποσοστού των εισπράξεων που αναλογεί στους Δήμους δεν είναι διασφαλισμένη μέσω των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς ενδεχομένως να υπάρχει κίνδυνος παρακράτησης ή συμψηφισμού με οφειλές των επιχειρηματιών. Η εκτιματική που κάνει το διαγωνισμό για πρώτη φορά φέτο, η ίδια, σύμφωνα με τον νόμο, θα μα αποδώσει το 60% του μισθώματο. Το άλλο 40% το παίρνει η εκτιματική υπηρεσία. Και δεν μα το αποδίδει η εκτιματική, αλλά όπω γνωρίζετε, γίνεται η ίσπραξη από την οικία οικονομική εφορία. Τη ΔΟΗ δηλαδή. Αλλαγή ει βάρο των Δήμων έχει αποφασιστεί και για το τέλο παρεπιδημούντων.